Πολλά είναι τα αστυνομικά τμήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα οχήματα της υπηρεσίας τους, καθώς αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι αστυνομικοί της Ξάνθης, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών, κ. Μαλικόπουλος. Το πρόβλημα υπάρχει και εδώ. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία χρειάζονται σερβι και δεν υπάρχουν χρήματα να, γίνουν το σερβι του. Υπάρχουν αυτοκίνητα που πρέπει να αλλάχτούν τα τζάμια, τα μπαμπρίζ, γιατί έχουν ραγίσει από διάφορα πεταδάκια και δεν υπάρχουν χρήματα να τα αλλάξουμε. Αλλά δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία λόγω του ότι έχει γίνει μείωση των κονδυλίων προ τον αστυνομικό οργανισμό δεν γίνονται. Παραδείγματο χάρη για να το γνωρίζει και ο κόσμο είναι ότι το τελευταίο καιρό κάποιοι συνάδελφοι κάναμε έρανο για να μαζέψουμε λεφτά ώστε να αγοραστεί χαρτική ύλη για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Περιορισμό κονδυλίων, ο οποίο φτάνει ω και το 20% σύμφωνα με τον κύριο Μαλικόπουλο. Από ό,τι γνωρίζω, η μείωση του κονδυλίου που έχει γίνει για φέτο είναι 20%. Και η οποία έχει δημιουργήσει πέρα από τα αυτοκίνητα και τι άλλα προβλήματα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα γενικά. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ανακαίνιση του, του κτίριου. Παράδειγμα, σε κάποιε εργασίε που να γίνουν στο κτίριο, ώστε να διατηρηθεί το κτίριο σε καλή κατάσταση. Έχει, γίνει, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, όπω σα είπα, με τη χαρτική ύλη. Με τα αυτοκίνητα. Γενικά, με, την εκπαίδευση η οποία δεν γίνεται πλέον σωστά όπω έπρεπε να γίνει. Προβλήματα τα οποία τέθηκαν και στην τελευταία συνέλευση των αστυνομικών, οι οποίοι συζήτησαν τα θεσμικά κυρίω ζητήματα που του απασχολούν, επίση αυτό που ζητούν είναι η πλήρη επάνδρωση αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης.